Πάγιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Χαλκιδικής είναι η σύνδεση του οδικού δικτύου της περιοχής με την Εγνατία Οδό, καθώς παραμένει μία από τις λίγες περιφερειακές ενότητες που δεν έχει πρόσβαση. Θα πρέπει να αποφασιστεί εδώ από την Περιφέρεια, από το Υπουργείο Υποδομών, ο τρόπος με τον οποίο η Χαλκιδική θα συνδεθεί με την Εγνατία και νομίζω ότι η βέλτιστη λύση είναι να συνδεθεί περίπου μέσα από τα Ζερβοχώρια, που θα εξυπηρετήσει και το Δήμο Πολυγύρου και Σιθωνίας και από εκεί και την Κασάνδρα και το Δήμο Αριστοτέλη για να υπάρχει πρόσβαση για το Άγιο Όρος. Την ίδια στιγμή πολλά είναι τα έργα συντήρησης και επέκτασης του οδικού δικτύου Χαλκιδικής που σχεδιάζονται να γίνουν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες κατοίκων και τουριστών. Είναι η παράκαμψη παλαιοχωρίου νεοχωρίου, όπου προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία των απολωτριώσεων, το φανάρι της Νικήτης. Εκεί πλέον προτάσσεται, γιατί υπάρχει και η μελέτη, για τριπλό κόμβο. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά ο κόμβος της Χανιώτης. Πολλοί είναι οι τουριστικοί προορισμοί στη Χαλκιδική που εξυπηρετούνται από παλιούς επαρχιακούς δρόμους ακατάλληλους για υψηλές ταχύτητες. Το συγκεκριμένο σημείο στη Φούρκα Χαλκιδικής θεωρείται αρκετά επικίνδυνο, καθώς στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετά θανατηφόρα τροχαία. Οι οδηγοί αγνοούν το σηματοδότη που αναβοσβήνει και δεν μειώνουν ταχύτητα. Κακώς αναπτύσσονται τόσο μεγάλες ταχύτητες. Έχουμε καταθέσει λοιπόν στο Smart City στις έξυπνες διαβάσεις, εκεί που δεν υπάρχουν φανάρια, έτσι ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να περάσει κάποιος απέναντι, να ανάβουν φώτα κάτω στο δρόμο, έτσι ώστε να υπάρχει μείωση της ταχύτητας. Δεν απορρίπτουμε την συζήτηση για την πεζογέφυρα. Απλώς νομίζω ότι αυτό θα είναι το δευτερεύον, γιατί όντως οι μεγάλες ταχύτητες εκεί οι οποίες αναπτύσσονται δημιουργούν ποικίλα προβλήματα. Το καλοκαίρι η Χαλκιδική υποδέχεται περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο τουρίστες, ενώ αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις του οδικού τουρισμού.